Δήμους Αρχανών Αστερουσίων για την συνέχεια και συγκεκριμένα εκεί στην περιοχή του Χάρακα, καλωσορίζοντας στο πλαίσιο της εκπομπής την κυρία Κατερίνα Χάουσνερ, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, το οποίο έχει τα δικά του τα προβλήματα και μάλιστα εν ώψη μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, η οποία προγραμματίζεται για αύριο Παρασκευή 15 του μήνα στις 11 συγκεκριμένα το πρωί. Κυρία Χάουσνερ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλιεράκη. Σας ευχαριστώ που μου δίνατε την ευκαιρία να δώσουμε το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε σε όλο τον πληθυσμό και το ακροατήριό σας φυσικά. Για το θέμα, το οξύτατο θέμα που έχει δημιουργηθεί για το Κέντρο Υγείας του Χάρακα. Πάρτε το λοιπόν από την αρχή, κυρία Χάουσνερ, γιατί η υγεία δεν αφορά μόνο τα αστικά κέντρα, αφορά όλη την ενδοχώρα. Παρουσιάζουμε τα προβλήματα αυτά συνεχώς μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 και καταγράφουμε όλα αυτά τα οποία εσείς αυτή την ώρα επισημαίνετε. Μακάρι να υπάρχουν ευήκοα αυτή την ώρα με αυτά τα οποία θα αναφέρετε, έτσι ώστε αλλιώς να δρομολογηθούν τα πράγματα. Σας ακούμε λοιπόν. Καλώς. Να εξηγήσω στο ακροατήριο που πιθανόν δεν γνωρίζει. Το Κέντρο Υγείας του Χάρακα βρίσκεται σε 45 χιλιόμετρα απόσταση από το Ηράκλειο, στην περιοχή της Μεσαράς και των Αστερουσίων. Συμπεριλαμβάνει 52 χωριά με 15.000 πληθυσμό. Οικισμοί χωριά 52, έτσι. 52 χωριά, χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, του Δήμου Γόρτινας. Σωστά. Βεβαίως. Ο πληθυσμός είναι 15.000 περίπου, ο οποίος φυσικά, όπως φαντάζεστε, στο θερινή περίοδο σχεδόν διπλασιάζεται. Η περιοχή μας, πρέπει να τονίσω πρώτα απ' όλα ότι είναι ασφαλώς μια κριτική περιοχή, δυστυχώς υποβαθμισμένη, γερασμένη, φτωχοποιημένη, φθήνουσα και έχει υποστεί πολλές επιθέσεις υποβιβασμού στους τελευταίους ειδικά μήνες. Να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε ούτε μία τράπεζα και στις δύο δημοτικές ενότητες, ότι επιχειρείται να φύγει ο ειρηνοδικείο και τέλος πάντων όλοι αυτοί. Η τελευταία είναι η αποψήλωση των υπηρεσιών και για εκείνους ένα-ένα. Δίνετε μου τη δυνατότητα να κάνω κάποιες μικρές παρεμβάσεις γιατί σας ακούμε προσεκτικά. Απλά, κυρία Χάουσνερ, να πούμε και για όσους θυμούνται ότι υπάρχουν και εκείνες οι εκθέσεις του παρατηρητηρίου της περιφέρειας Κρήτης σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο φτωχοποιημένη είναι η περιοχή, η οποία είχε αναδειχθεί πριν από μερικά χρόνια, που έλεγε ότι στις πιο φτωχές περιοχές της Κρήτης ότι εντάσσεται και ο νότος του νομού Ηρακλείου, παρά του ότι κάποιος θα πει Μεσαρά, κάμπος της Μεσαράς, α, τι ωραία ελαιόλαδο και όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα με την αναφορά από το παρατηρητήριο της περιφέρειας Κρήτης ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες διαβιούν αυτή την ώρα με τις συντάξεις παππούδων, γιαγιάδων, μπαμπάδων, μαμάδων. Προχωρήστε. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν αποδομηθούν εντελώς οι δομές υγείας που λειτουργούν όπως λειτουργούν, οριακά πλέον λειτουργούν, διαχρονικά οριακά, αλλά το πρόβλημα έχει οξυθεί τον τελευταίο ειδικά χρόνο με την αποχώρηση δύο γενικών γιατρών από το κέντρο υγείας, και σε περίπτωση που θα φύγει ένας ακόμη γιατρός, αυτόματα θα σταματήσει η 24ωρη λειτουργία του. Αυτό με τι συνεπάγεται? Ότι οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας πραγματικά πολλές φορές με αυτοθυσία θα πάψουν να έρχονται στο Χάρακα, διότι δεν θα μπορέσουν πλέον με το μισθό που παίρνουν να μπορέσουν να επιβιώσουν, διότι ερχόμενοι στο κέντρο υγείας και κάνοντας κάποιες αρκετές εφημερίες το μήνα, έχουν ένα επιπρόσθετο έσοδο.
το οποίο βέβαια φορολογείται με 50%. Δηλαδή η μία ώρα εργάσιμη σε περί αυτήν της εφημερίας αμείβεται με 4 ευρώ. Mm. Φανταστείτε. 35 γιατροί, 9 επικουρικοί, 10 γενικοί γιατροί, παρέτηση ενός παιδιάτρου, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν είναι το οργανόγραμμα, προβλέπει 60 θέσεις. Εγώ λέω ότι υπάρχει τώρα. Δεν λέω ότι προβλέπει το οργανόγραμμα. 10 γιατροί. Όχι, δεν υπάρχουν 10 γιατροί. Είναι 8 οι γενικοί γιατροί. Μάλιστα. Και είναι μία μικροβιολόγος. Είναι 2 γιατροί αγροτικοί, οι οποίοι θα φύγουν στο τέλος του χρόνου. Το επικουρικό προσωπικό είναι 9 άτομα, τα οποία εάν θα αποχωρήσουν στο τέλος του χρόνου που λύγει η σύμβασή τους, αυτόματα σταματάει και η λειτουργία, διότι συμπεριλαμβάνει δύο καθαρίστριες, συμπεριλαμβάνει δύο νοσηλεύτριες, δύο διασώστες, που δεν θα μπορούν πλέον να υπάρχει το ασθενοφόρο να λειτουργεί 24 ώρες. Που τα επίγοντα περιστατικά, δεν ξέρω για κάποιο τρόπο, πάρα πολλές φορές συμβαίνουν τις νύχτες, αργά τα βράδια. Θα είναι οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τον πληθυσμό σε περίπτωση ή περιορισμού της λειτουργίας του ή που θα οδηγηθεί σιγά σιγά στην πάθη της λειτουργίας του και θα υποβαθμιστεί σε ένα απλό αγροτικό ιατρείο που δεν θα προσφέρει τίποτα άλλο παρά μία, ξέρω εγώ, να μετράνε την πίεση, αυτά τα στοιχειώδη. Όχι, όταν μιλάμε για 52 οικισμούς από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και την Δημοτική Κοινότητα του Κόφινα από την περιοχή του Δήμου Γόρτινας, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή, να θυμηθώ Φουρνοφάραγκο, Μεσοχωριό, έως 3 εκκλησίες κάτω, ας πούμε, όλη αυτή η περιοχή. Έως Καπετανιανά, κάτω τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Ιωάννη, να το πάρουμε από τα νότια, έως τον Πέρα Τσούτσουρο, όλα τα χωριά των Αστερουσίων, που όπως γνωρίζετε πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, έχει ενταχθεί στη βιόσφαιρα της UNESCO και θα έχει ενταχθεί και τα χωριά θα ερημοποιηθούν. Βρίσκονται σε μαρασμό, βαδίζουν σταθερά στην ερημοποίησή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό για όλη την περιοχή, μια παραγωγική περιοχή, μια περιοχή με απίστευτου κάλους και εγκαταλείπεται σιγά σιγά και παραδίδεται, σας είπα, στην ερημοποίηση. Αυτό είναι το θέμα είναι η ασφάλειά σας, αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Εμείς δεν επιθυμούμε ένα αγροτικό ιατρείο, εμείς θέλουμε πάρα πολύ απλά να έχουμε ένα κέντρο υγείας το οποίο θα μπορεί να μας προσφέρει σε όλους μας εκείνη την ασφάλεια, έτσι πλήρως εξοπλισμένο, όλα εκείνα τα οποία δικαιούμαστε ως Έλληνες πολίτες, αντί να φεύγουμε και να τρέχουμε και να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, ας πούμε, του Ηρακλείου, έτσι. Ακριβώς. Να σας τονίσω επίσης ότι είναι καλά εξοπλισμένο με διαγνωστικά μέσα, τα οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει συμβάλει ο Σύλλογος Φιλοκέντρο Υγείας, με έσοδα από δωρεές των ανθρώπων εδώ που αγαπούν και που εκτιμούν το έργο που παράγει το Κέντρο Υγείας του Χάρακα. Πρόσφατα είχαμε και μία δωρεά από το Ίδρυμα Γιαννακοπούλου, ο μετρητής αερίων αίματος, που διασώζει ζωές τη μεταφορά τους από το Κέντρο Υγείας προς το Ηράκλειο. Οι γιατροί προσφέρουν ποιοτική εργασία, ποιοτική ιατρική, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν υποβιβαστεί και παροπληστεί να συνταγογραφούν με το θεσμό, την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού γιατρού, που πρέπει να τονίσω ότι ο προσωπικός γιατρός είναι ένας θεσμός στην ουσία ουτοπιστικός, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στις πόλεις και πολύ λιγότερο στην επαρχία.
Κυρία Χάουσνερ, μετά το κέντρο υγείας Χάρακα, για να μπορέσει να δοθεί μια παραπάνω βοήθεια σε κάποιον πριν έρθει στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ακόμα και ως έκτακτο περιστατικό, πρέπει να πάει σε άλλο κοντινό κέντρο υγείας. Πρέπει να πάει πού, Μοίρες, στη Μάκη, πού πας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε έξι περιφερειακά ιατρία, ναι, τα οποία όλα υπολειτουργούν, και από 8 γιατρούς που πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες στο κέντρο υγείας του Χάρακα και στα περιφερειακά ιατρία, και συχνάμε έως 7 εφημερίες το μήνα. Εάν λοιπόν το κέντρο υγείας του Χάρακα, όπως ακούγεται ότι προβλέπεται γενικά, ότι στοχεύει να συρρυκνωθούν τα κέντρα υγείας, εάν συρρυκνωθεί το, εάν δεν λειτουργεί πια το κέντρο υγείας, η πρόσβασή μας είναι Αρκαλγόρη, Μοίρες, που είναι σε απόσταση τέτοια όσο και να πάμε στο Ηράκλειο, δηλαδή χιλιομετρικά, ίσως πιο λίγα χιλιόμετρα, αλλά είναι το δικό δίκτυο τόσο κακό που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να φτάσουμε στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου ή στο κέντρο υγείας των Μοιρών. Και για κάποια χωριά όπως ο Αχεντριάς, που είναι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και έχει διαδρομή, θα είναι ασφαλώς θανατηφόρο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή η μεταφορά τους σε αυτά τα κέντρα υγείας είναι θανατηφόρα. Μάλιστα. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πηγαίνουν στο Ηράκλειο κατευθείαν, να περιμένουν απ' έξω από κάποιο νοσοκομείο που έχουν και αυτά διαλυθεί ώρες ολόκληρες, και να αφήνουν τελευταία τους πνοή έξω από τις πόρτες των νοσοκομείων του Ηρακλείου. Κυρία Χάουσνερ, εγώ από ό,τι είδα και στην πρώτη σας την αναφορά, την ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση για την αυριανή την κινητοποίηση, διάβασα ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά δεν έχετε μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά είναι ενήμεροι βουλευτάδες. Μάλιστα, υπάρχει και ενημέρωση του ιδίου του Υπουργού Υγείας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι που αυτή την ώρα συζητάμε. Έχω στείλει τρεις επιστολές, δηλαδή σαν εκπρόσωπος μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατί το χρησιμοποιώ τον πρώτο ελληνικό, προς τον Υπουργό Υγείας, ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας, και έδωσα και απαντήσεις στις επερωτήσεις που έγινε από τον κύριο Συνδικάκη στις 12 Δευτέρου στη Βουλή. Στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός, απάντησα σε όλες τις δηλώσεις που έκανε στοχευμένα, και φυσικά δεν έχουμε πάρει ποτέ καμία απάντηση. Ενημέρωσα όλους τους βουλευτές, όλοι οι βουλευτές είναι ενήμεροι. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν όλοι σχεδόν, όμως θέλω να λέω την αλήθεια, από το κυβερνών κόμμα μόνο ο κύριος Κεφαλογιάννης έδειξε ενδιαφέρον, ήρθε, έκανε μία παρέμβαση, και όλοι από τα άλλα κόμματα, ναι, έχουν δείξει ενδιαφέρον, έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Ελπίζομαι να αναλάβουν πιο υπεύθυνα την ευθύνη που έχουν όλοι οι αιρετοί σε αυτό. Έχουμε κάνει ψήφισμα στην περιφέρεια, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια στους δύο δήμους, την διαμαρτυρία μας την υποστηρίζουν φυσικά οι δύο δήμοι, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ενορίες, όλες, ο αγροτικός, ο σύλλογος Αστερουσίων. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει δηλαδή ψήφισμα στήριξης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Αυτή την ώρα δεν το ξέρω, σας ρωτώ. Ναι, είχαμε υποβάλει αίτημα και ψηφίστηκε στις 27 Δευτέρου, και από το Δήμο την ίδια μέρα, το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, και δύο μέρες αργότερα από το Δήμο Γόρτινας. Μάλιστα. Ναι. Είναι ενήμεροι οι πάντες. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα παραστούν στην αυριανή συγκέντρωση που κάνουμε. Θέλουμε να είναι ειρηνική, διότι διεκδικούμε το ύψιστο αγαθό, το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, την υγεία. Σκεφτείτε ότι δεν έχουμε παιδίατρο. Προβλέπει το οργανόγραμμα 2 παιδιάτρους και δεν έχουμε κανένα παιδίατρο. Ο παιδίατρος, όταν βρισκόταν στο Χάρακα πριν από 2-3 μήνες, έβλεπε περίπου 70-80 παιδιά στο ιατρείο. Έκανε ένα υπεράνθρωπο έργο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 80 παιδιά την ημέρα. Φαντάζεστε.
Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα της μετακίνησης. Είπε ο Υπουργός ότι έχουν γίνει μετακινήσεις από το κέντρο υγείας Χάρακα, εκεί που υπήρχε επιτακτική ανάγκη. Αναγκάζομαι να διαψεύσω τον κύριο ο Υπουργό Υγείας. Επιτακτική ανάγκη δεν υπήρξε να φύγουν από το Χάρακα. Υπήρξε μια χάρη που δίνεται συνήθως από τους μέτρους βουλευτές να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των εργαζομένων. Κυρία Χάουσνερ, αυτή την ώρα έρχονται γιατροί να καλύψουν, γιατί και αυτό κάπου υπόθηκε, ότι θα έστελναν δύο φορές την εβδομάδα παιδίατρους για να εξετάζονται τα παιδιά. Γίνεται αυτό? Όχι, δεν όχι. Γίνεται. Ο ένας παιδίατρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μετακινηθεί στο Ηράκλειο. Η θέση του όμως στο οργανόγραμμα του Υπουργείου φαίνεται ότι είναι κατηλημένη. Όπως και ένας γιατρός, γενικός γιατρός από το Αγροτικό Ιατρείο του Πύργου που είναι διθέσιο αρκετά χρόνια τώρα, έχει μεταθεθεί και εκείνο σε ένα δομή του Ηρακλείου, αλλά φαίνεται ότι είναι στον πύργο. Και η κατάσταση στο Ιατρείο του Πύργου είναι εκρηκτική, όπως και του Ασημείου, ένα πολύ μεγάλο ιατρείο περιφερειακό, όπου προβλέπει δύο γιατρούς. Και αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο 15 μέρες με ένα γιατρό, γιατί οι γιατροί είναι αναγκασμένοι να κάνουν πολλές εφημερίες και ασφαλώς μετά την εφημερία τους θα πρέπει να ξεκουραστούν. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, επιτρέψτε μου ακόμη να πω κάτι για τους γιατρούς. Υπάρχουν γιατροί που έχουν άδεια 160 ημέρες, οφειλόμενη άδεια, και δεν μπορούν να την πάρουν αυτή την άδεια. Δηλαδή, εάν θα φύγουν, αν κάποια στιγμή που παίρνουμε την άδεια, 6 μήνες θα πρέπει να πουσιάσουν από τη δουλειά τους. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η κτηριακή αναβάθμιση του κέντρου υγείας, που δυστυχώς ακόμα εκεί παραμένει, κολλημένη παραμένει. Ευελπιστείτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η στατική μελέτη, εκτός αν έχει ολοκληρωθεί και δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί η στατική μελέτη. Το κέντρο υγείας του Χάρακα ήταν αυθαίρετο οχτήριο. Διαχρονικά καμία υπηρεσία της 7η είπε δεν θέλησε να το νομιμοποιήσει. Εμείς όταν ανέλαβα το 17 πρόεδρος του Συλλόγου, η ίδια δεν γνώριζα, ερχόμενη από το εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα πραγματικά ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης. Ο Δήμος, το Υπουργείο Υγείας, είχαμε απευθύνει σαν σύλλογος πολλά αιτήματα για την ανακαίνισή του, και τελικά έμαθα από μια επίσκεψη στην κυρία Πορπουδάκη, στην πρώην διοικήτρια της 7η, είπε το 19, στο τέλος του 19, ότι είναι αυθαίρετο ο κτίριο και δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Καλώς. Ενημερώθηκε ο Δήμαρχος γι' αυτό και πρότεινε να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με την 7η, είπε, να τον νομοποιήσει. Όπως και πράγματι έγινε. Η νομοποίηση και η έγκριση της άδειας ήρθε από το Υπουργείο Υγείας της 21 Τετάρτου του 2021, και είχαμε το προγραμματίζαμε ο Δήμαρχος να το εντάξει στο Λίντερ, γιατί είναι και πρόεδρος. Πήγαμε ξανά στην 7η, είπε, σαν σήμερα ακριβώς, 14 Τρίτου του 2023, και ζήτησε ο Δήμαρχος να ανανεωθεί η προγραμματική σύμβαση ώστε να μπορέσει να το εντάξει. Και δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση και είπε όχι, θα το εντάξει η 7η, είπε, στο Ταμείο Ανάκαμψης με 1.200.000 ευρώ. Τέλος πάντων, μείναμε σε αυτό, ότι θα το εντάξει η 7η, είπε. Ξαφνικά είδαμε και εντελώς τυχαίως τον Ιανουάριο ότι είχαν ενταχθεί άλλα κέντρα υγείας. Το κέντρο υγείας του Χάρακα δεν είχε ενταχθεί. Θέλω να σας πω ότι αυτή ήταν και η αφετηρία της όλης κινητοποίησης μας, γιατί θορυβηθήκαμε. Ενημέρωσα αμέσως όλους τον Δήμαρχο, τους βουλευτές όλους, και καταλήξαμε να πάμε ξανά στην ΥΠΕ πρώτη του Δευτέρου, ναι, Φεβρουαρίου, και να μάθουμε. Ναι, και να μάθουμε ότι δεν εντάχθηκε το κέντρο υγείας του Χάρακα, διότι δεν είχε την επιπλέον μελέτη στατικής επάρκειας. Καλώς.
Εάν λοιπόν είχε παραδοθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου το Μάρτιο η μελέτη στην τεχνική υπηρεσία της 7η ΙΠΕ, υπήρξε ένας ολόκληρος χρόνος για να κάνουν να εκπονήσουν τη μελέτη και να είναι έτοιμη η μελέτη να ενταχθεί τώρα το κέντρο υγείας του Χάρακα. Εγώ αναρωτιέμαι, κυρία Χάουσνερ, μέσα από όλα αυτά που λέτε, γιατί και ο χρόνος με περιορίζει, και θέλω να πω το εξής: γιατί πρέπει ο πολίτης να ασχολείται με όλα αυτά τα απλά τα πρακτικά που πρέπει να έχει στην ευθύνη της αυτή η έρμη πολιτεία και τα υπουργεία? Γιατί όταν είσαι υπουργός, παραπρωθυπουργός ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να είσαι, πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτά που έχεις δεδομένα μπροστά σου. Αν είναι να ανέβεις σε μία σκάλα, να αλλάξεις και μία λάμπα, ανέβα, Χριστιανέ μου, να πάω να την αλλάξεις, για να δώσεις και έτσι το μήνυμα ότι ξέρεις, εδώ είμαι. Αυτοί τα έχουν απαξιώσει όλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και είναι διαχρονικό. Αυτή είναι η υγεία για την Ήπεθρο. Αυτά περνάτε όλοι εσείς, άμα τους αρέσει. Έχετε δίκιο. Και όταν υπάρχει μία ομάδα εθελοντών πολιτών που να ασχοληθούν. Δικιά σας δουλειά είναι αυτή, δεν είναι δικιά σας δουλειά. Δεν είναι δικιά σας δουλειά. Του πολίτη δεν είναι δουλειά αυτή, είναι των υπηρεσιών. Και θα έπρεπε αυτά να έχουν αλλάξει προπολού, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά ούτε εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί πάμε κάθε φορά και ψηφίσουμε και κάνουμε τα ίδια. Να λέμε και για τις δικές μας τις ευθύνες. Ψηφίζεις κάποιους για να μπορούν να σε βοηθήσουν και τελικά κοιτάζουν μόνο την καρέκλα τους. Άντε για να τελειώνουμε. Κυρία Χάουσνερ, μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο? Δώστε μας το διαδικαστικό της αυριανής της ημέρας, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο το πρωί καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει, αφορά όλους. Σήμερα μπορεί να αφορά περισσότερο τον πληθυσμό της περιοχής μας, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά απειλούνται όλα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλο το εύρος, και θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί το ύψιστο δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών υγείας στον τόπο κατοικίας μας. Δεν επιτρέπεται να γίνει εμπορεύσιμο είδος και να μόνο για τους εύπορους και για τους δυνατούς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω, και αύριο το πρωί στις 11 η ώρα όλοι στο κέντρο υγείας Χάρακα, στην αυλή του κέντρου υγείας Χάρακα, να διαμαρτυρηθούμε και να ακουστεί η φωνή μας όσο πιο μακριά γίνεται, σε όλη την Ελλάδα αν γίνεται. Αυτό ήθελα να σας πω. Κυρία Χάουσνερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.